Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που στο πλαίσιο του Διεθνούς, του 45ου ετήσιου συνεδρίου της Διεθνούς Εγκληματολογικής Ένωσης που διοργανώνεται στην Μυτιλίνη, επίσημη προσκεκλημένη αυτού του συνεδρίου είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έδωσε εκτές την εναρτήρια ομιλία του συνεδρίου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τη ζωή της, με το έργο της, με τις σπουδές της, έχει δείξει έμπρακτα μια στάση η οποία είναι ενδεικτική προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάδειξης των εγκλημάτων σε βάρος του ελληνικού λαού και όχι μόνο. Είναι μια στάση ζωής η οποία ξεκίνησε από τις σπουδές της. Για όσους δεν γνωρίζουν, έχει σπουδάσει μεταφυλακά Γαλλία και Νέα Υόρκη πάνω σε ακριβώς αυτό το ζήτημα. Είχε δηλαδή όλη την επιστημονική τεκμηρίωση για το συγκεκριμένο συνέδριο, μια ομιλία που έκανε μεγάλη εντύπωση από όλους τους συνέδρους από όλο τον κόσμο και συζητήθηκε και θα συζητηθεί και θα προκαλέσει και συγκεκριμένες αποφάσεις στην επιστημονική μας κοινότητα. Πέρα από αυτό όμως, και με τη δουλειά της και με την πολιτική της στάση που όλοι τη γνωρίζετε και με τη συνέχεια που θα έχει το εγχείρημα της πλεύσης ελευθερίας, ευελπιστούμε στο να δοθεί πραγματικά μια λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που βιώνουμε. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στο νησί, στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη εδώ που βρισκόμαστε. Είναι μεγάλη χαρά επίσης να διαπιστώνω ότι η κοινωνία παραμένει ενεργή, παραμένει ανθρώπινη. Είναι μεγάλη χαρά να διαπιστώνω ότι ο Στράτος ο Γεωργούλες, όσο και αν μας λείπει που δεν τον έχουμε μαζί μας στην Αθήνα, συνεχίζει με άοκνη προσπάθεια να υπηρετεί την κοινή ελπίδα και τον κοινό σκοπό και την κοινή μας δέσμευση να απελευθερώσουμε τη χώρα μας. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7,5 χρόνια είναι ένα έγκλημα. Το μνημόνιο είναι έγκλημα. Και αυτές τις μέρες στη Μυτιλίνη διεξάγεται με πρωτοβουλία και πρόσκληση του στράτου ένα διεθνές συνέδριο παγκόσμιας ακτινοβολίας με ευρωπαϊκό χαρακτήρα που αναδεικνύει επιστημονικά τον χαρακτήρα των μνημονίων ως εγκλημάτων. Εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, υπαγόμενων δηλαδή στην γενοκτονία, οικονομικών εγκλημάτων ολκής, συνδεδεμένων με την διαφθορά και με την διαπλοκή και εγκλημάτων που στρέφονται εναντίον της δημοκρατίας. Η παρουσία μου εδώ μετά από την τιμητική πρόσκληση που μου έκανε ο Στράτος Γεωργούλας ήταν αυτονόητη. Είναι αυτονόητη υποχρέωση να απευθυνθώ στην επιστημονική κοινότητα ή μάλιστα και εγώ μεταξύ των ανθρώπων που έχουν ειδικευθεί στα πεδία του διεθνούς ποινικού δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπηρετώ από την πλευρά μου και προσκαλώ τους επιστήμονες, τους ακαδημαϊκούς και τους διανοούμενους σε όλη την Ευρώπη να υπηρετήσουν την υποχρέωση, το καθήκον μας να πούμε την αλήθεια για αυτό που πράγματι συμβαίνει στη χώρα, να άρουμε την τεράστια αδικία στην οποία υποβάλλεται ο ελληνικός λαός, την εγκληματική αδικία, και να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη. Είναι συνεπώς μία άριστη ευκαιρία αυτό το συνέδριο να αξιοποιηθεί. Η πλεύση ελευθερίας έχει μία πολυδιάστατη δράση, όπως ίσως γνωρίζετε. Δεν περιορίζεται σε παραδοσιακές και κλασικές κομματικές δραστηριότητες. Έχουμε μία πολυεπίπεδη δραστηριοποίηση με πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην δικαιοσύνη. Η πρωτοβουλία που πήραμε πριν από ένα χρόνο, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, για την δικαιοσύνη για όλους, για τη συλλογικότητα δηλαδή που διεκδικεί την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, την άρση
της αδικίας, την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής και την απονομή δικαιοσύνης στις μεγάλες υποθέσεις που απασχολούν τον τόπο, τον λαό και θα έπρεπε να απασχολούν και το κράτος. Αναφέρομαι στις γερμανικές οφειλές και στη διεκδίκησή τους. Αναφέρομαι στην υπόθεση Siemens, στο μεγάλο αυτό σκάνδαλο διαφθοράς. Αναφέρομαι στο σκάνδαλο της Ελστάτ, στην παραποίηση των στοιχείων της Ελστάτ, αλλά και στο έγκλημα των μνημονίων και της παράνομης επιβολής του χρέους, το οποίο πρέπει αφενός να διαγραφεί, αφετέρου να αποτελέσει τη βάση μιας διεκδίκησης από πλευράς της χώρας μας, αποκατάστασης της ζημιάς που έχει προκληθεί και στον πληθυσμό και στην ίδια την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Είμαι εδώ τιμώντας την υπόσχεση που έχουμε δώσει στην Πλεύση Ελευθερίας ότι θα βρεθούμε και θα βρισκόμαστε με συνέπεια σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και του κόσμου, υπηρετώντας την υπόθεση της απελευθέρωσης. Απαντώ ότι η πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την δημοκρατία και με την δικαιοσύνη. Το Σύνταγμα είναι η βάση της δημοκρατικής λειτουργίας και η παραβίασή του είναι το πεδίο της ασυδοσίας, της δικτατορίας και της τυραννίας. Αυτό που έχει επιβληθεί στη χώρα κατά παραβίαση του Συντάγματος είναι ένα αντιδημοκρατικό καθεστώς, ολοκληρωτικό καθεστώς με οικονομικοτραπεζικά μέσα και εργαλεία. Απέναντι σε αυτό το καθεστώς είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσουμε όλα μας τα όπλα και όπλο πολύτιμο στη μάχη αυτή είναι πάντοτε το Σύνταγμα και η δικαιοσύνη και το δίκαιο. Η πολιτική δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι τζόγος, δεν είναι παρτίδα, όπως αρέσκονται να την αντιμετωπίζουν ακόμη και αυτοί οι δανειστές που με κοινικό τρόπο έχουν επιβάλει το καθεστώς τους στη χώρα μας. Η πολιτική είναι πρώτα απ' όλα υπόθεση ζωής, είναι αξιακή λειτουργία, υπαρξιακή δράση και δεν μπορεί να γίνεται χωρίς αναφορά στον πυρήνα της ανθρώπινης συνύπαρξης και αξίας που είναι ακριβώς η ελευθερία, η δημοκρατία, η αξιοπρέπεια και το δίκαιο, η δικαιοσύνη. Μερσή. Η δική μας πρωτοβουλία ξεκίνησε από την παραδοχή ότι η δικαιοσύνη πάσχει. Και όχι απλώς πάσχει, δεν απονέμεται στην χώρα μας. Με την κατάλυση της δημοκρατίας έχει επιβληθεί και η χειραγώγηση και η φαλκίδευση της δικαιοσύνης. Και μόνο το γεγονός ότι κατά παραγγελία των δανειστών αθωώθηκαν άρον-άρον οι υπαίτιοι του ΤΑΙΠΕΔ για οικονομικά εγκλήματα σε βαθμό κακουργήματος και προσφέρθηκε ως αντάλλαγμα για μία δόση δανείου μια αθωωτική απόφαση σκανδαλώδης αποδεικνύει περίτρανα την έκπτωση, την κατάπτωση της δικαιοσύνης. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στην άλλη, χρειάζεται μάλλον και θα αναφερθώ στην άλλη μείζωνα υπόθεση παρέμβασης όχι μόνο των κυβερνήσεων αλλά κυρίως των δανειστών που είναι η υπόθεση της Ελστάτ, η άρρηκτα συνδεδεμένη με την παράνομη υπαγωγή της χώρας μας στο καθεστώς των μνημονίων, η υπόθεση αυτή η οποία
παρατείνεται σε εκκρεμωδικία και πηγαίνω έρχεται μεταξύ Συμβουλίου Εφετών και Συμβουλίου του Αρείου Πάγου εδώ και χρόνια, με τους δανειστές να πιέζουν αφόρητα για την απαλλαγή του κυρίου Γεωργίου και κάποιους δικαστές δυστυχώς να ενδίδουν ξανά και ξανά σε αυτήν την παράνομη πίεση. Την ώρα που ο κάθε πολίτης είναι υπόλογος και βασανίζεται στην κυριολεξία για ασήμαντες παραβιάσεις κανόνων που δεν έχουν να κάνουν με το δίκαιο, αλλά μόνο με μια κανονιστική αντίληψη. Δεν μπορεί εκείνοι οι οποίοι καταλαμβάνονται να παραβιάζουν τις πιο σοβαρές διατάξεις του ποινικού κώδικα να χαίρουν αυτού του είδους της ασυλίας, της ατιμωρησίας και της προστασίας. Η άλλη μείζον υπόθεση που πραγματικά συγκροτεί πρόκληση για το αίσθημα δικαίου των πολιτών είναι βεβαίως η υπόθεση Siemens, που δικάζεται σήμερα ενώ έχουν παρέλθει 20 χρόνια από τα γεγονότα, από τις συμβάσεις της διαβόητες με τον ΟΤΕ. Όπως γνωρίζετε, στη χώρα μας η παραγραφή επέρχεται στα 20 χρόνια και αναστέλλεται μόνο για μία πενταετία. Η υπόθεση αυτή δικάζεται σε πρώτο βαθμό και έχουν εξεταστεί 3 μάρτυρες κατηγορίας από τους 70. Υπάρχουν 70-65 κατηγορούμενοι για να απολογηθούν και καμιά εκατοστή δικηγόρη για να αγορεύσουν. Είναι απολύτως αντιληπτό λοιπόν ότι αν σε 7 μήνες, σε 6 μήνες από τα τέλη Φλεβάρη έχουν εξεταστεί 3 μόνο μάρτυρες, είναι απολύτως αντιληπτό ότι η πενταετία θα παρέλθει χωρίς η υπόθεση να φτάσει σε σημείο τελεσιδικίας και μάλιστα μετάκλητης κρίσης ώστε να μην παραγραφεί. Αυτό δεν είναι μια τυχαία έκβαση, είναι το αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας να περιβληθούν με προστασία και ατιμωρησία κατά αποτέλεσμα εκείνοι οι οποίοι ζημίωσαν τη χώρα και επιβάρυναν τα δημόσια οικονομικά με τεράστια ποσά, με δισεκατομμύρια ευρώ, μέσα από συμβάσεις διαφθοράς όπως τη Siemens. Η δική μας πρωτοβουλία στην υπόθεση αυτή ήταν η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο δικαστήριο, στο όνομα των πολιτών και της δικαιοσύνης, με την σαφή και ρητή επίκληση της Διεθνούς Σύμβασης κατά της Διαφθοράς, της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς, που προβλέπει ρητά ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν λόγο και πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στην εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς. Δυστυχώς το δικαστήριο δεν εφάρμοσε αυτήν την υπερνομοθετικής ισχύως πρόβλεψη, διότι γνώριζε ότι αυτό το άνοιγμα στην κοινωνία θα σήμαινε και μία δικαιοσύνη που θα όφιλε να εξετάσει και τα στοιχεία που καταθέτουν οι πολίτες, τα στοιχεία που καταθέσαμε, που κατέθεσα προσωπικά ως δικηγόρος των πολιτών και της δικαιοσύνης για όλους και ειδικά το πόρισμα, το εξαντλητικό πόρισμα της Βουλής για το σκάνδαλο της Siemens, αυτό το πόρισμα που δεν το ψήφισαν ούτε καν τα κόμματα που είχαν συστήσει την Επιτροπή τότε το 2011, μολονότι υπήρξε ομόφωνο. Τέλος, στο επίπεδο των πρωτοβουλειών μας, αυτήν την περίοδο έχουμε ιεραρχήσει, αλλά και από την ίδρυση της Πλεύσης Ελευθερίας έχουμε ιεραρχήσει ως μείζωνα προτεραιότητα μεταξύ των 6 προτεραιοτήτων της Πλεύσης Ελευθερίας και μεταξύ των 4 προτεραιοτήτων της Δικαιοσύνης για Όλους, την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Από το 2015 το Γενάρη υπάρχει πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που προσδιορίζει χρηματικά την οφειλή της Γερμανίας προς την Ελλάδα στο ποσό των 278 έως 341 δισεκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον.
με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς. Αυτό το ποσό όφυλαν να έχουν εγγράψει στο προϋπολογισμό του κράτους οι αρμόδιοι κυβερνητικοί επιτελείς. Αυτό το ποσό όφυλαν να έχουν διεκδικήσει οι κυβερνητικοί επιτελείς, η κυβέρνηση. Αυτό το ποσό έπρεπε να είναι αντικείμενο και διπλωματικών διαβημάτων και ενεργειών και νομικής διεκδίκησης σύμφωνα με τα πορίσματα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπάρχουν από το 2014. Η κυβέρνηση Τσίπρα, παρά τις δεσμεύσεις τις προεκλογικές, δεσμεύσεις που εγώ τουλάχιστον υπηρέτησα από την πλευρά μου ως πρόεδρος της Βουλής στην πρώτη περίοδο του 2015, δεν έχει κάνει το παραμικρό σε επίπεδο διεκδίκησης, δεν έχει κάνει υποβάλει αίτημα καταβολής των γερμανικών οφειλών. Αυτό το έχουμε πιστοποιημένο και με έγγραφο του γερμανικού κράτους μετά από ερώτηση που προκαλέσαμε από τον βουλευτή Αντρέι Χούγκο, που στηρίζει το αίτημά μας και την δράση μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας περιφέρεται σε τόπους μνήμης και μαρτυρίου, διαλαλώντας ότι οι γερμανικές οφειλές είναι ενεργές και επιδιώξιμες, και την ίδια ώρα έχει παραιτηθεί κρυφά, αλλά και διατυπώνει την παραίτηση αυτή ρητά, σε περιστάσεις όπως η συνύπαρξή του με τον ομόλογό του Steinmeier, τον πρόεδρο της Γερμανίας, στην έκθεση Documenta 14, αυτήν την έκθεση που ήρθε στην Ελλάδα φέτος για να προαγάγει την λύθη στο επίπεδο της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, και στο πλαίσιο της οποίας ο κ. Παυλόπουλος δήλωσε ότι δεν θα διεκδικηθούν οι γερμανικές οφειλές μονομερώς. Λες και υπάρχει διεκδίκηση διμερής ή πολυμερής ή συμφωνημένη. Λες και υπάρχει περίπτωση οφειλές που η Γερμανία αρνείται να πληρώσει επί 72 χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να τις πληρώσει εθελοντικά στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος υποταγής στο οποίο έχει εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταθέσαμε με τη δικαιοσύνη για όλους και με δικηγόρο τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο μήνυση εναντίον και του κυρίου Παυλόπουλου και του κυρίου Τσίπρα, συνολικά των υπευθύνων της κυβέρνησης και δι' των Υπουργών Οικονομικών Δικαιοσύνης και των αρμοδίων για τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, για την μη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Περιλάβαμε στη μήνυσή μας και τον επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος εμπλέκεται βεβαίως στην διαδικασία της του κατοχικού δανείου, της διεκδίκησης του κατοχικού δανείου και της συμπερίληψης των στοιχείων που αφορούν το κατοχικό δάνειο στον προϋπολογισμό του κράτους και στις εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδας. Εκτός από τη μήνυση αυτή, θα προβούμε και σε επόμενες ενέργειες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Θέλω να επισημάνω ότι έχει κλείσει ένας χρόνος από το πόρισμα της Βουλής για τις γερμανικές οφειλές που διαλαλούσαν ότι θα το φέρουν στην Ολομέλεια της Βουλής για επικύρωση και δεν το έφεραν ποτέ. Και έχουν κλείσει 17 χρόνια από τότε που έγινε αμετάκλητη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το δίστομο. 17 χρόνια στα οποία η Γερμανία αρνείται να πληρώσει και οι Έλληνες Υπουργοί Δικαιοσύνης αρνούνται να βάλουν την υπογραφή που απαιτείται ώστε να υπάρξει αναγκαστική εκτέλεση στην περιουσία της Γερμανίας στην Ελλάδα, να κατασχεθούν δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία της Γερμανίας στην Ελλάδα. Αρνούνται οι Υπουργοί Δικαιοσύνης να υπογράψουν και την ίδια ώρα υπογράφουν για να κατάσχεται αναγκαστικά η περιουσία και ακόμη και η πρώτη κατοικία των απλών πολιτών. Και πια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο Υπουργός Δικαιοσύνης που δεν υπογράφει για την κατάσχεση
της περιουσίας της Γερμανίας στην Ελλάδα υπογράφει για να γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί εναντίον των περιουσιών των πολιτών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος, ότι ζούμε σε ένα προτεκτοράτο των Γερμανών και της Γερμανικής Ευρώπης και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν δεν διεκδικήσουμε εμείς, αν δεν διεκδικήσουν οι πολίτες, δεν θα διεκδικήσει κανείς κυβερνητικός, εξονημένος, διεφθαρμένος, ξεπουλημένος και προδότης του λαού και της χώρας. Η πλεύση ελευθερίας, συνεπώς, υπηρετεί αυτό το καθήκον και αυτό το δικαίωμα των πολιτών. Βεβαίως, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω γιατί... Με συγχωρείτε. Να επιτρέψτε μου να συμπληρώσω γιατί είναι συναφές και με το περιεχόμενο της ερώτησης που κάνατε. Σαφώς δεν διατηρούμε την πλάνη ή την αυταπάτη ότι αυτά τα ζητήματα θα επιληθούν νομικά από την δικαιοσύνη στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο οι ενέργειές μας ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης δεν είναι παρά οι αρχικές πρώτες νομικές μας ενέργειες που θα ακολουθηθούν από άλλες, όχι μόνο πλέον σε εσωτερικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο ενώπιον των αρμοδίων αρχών και δικαστηρίων. Να δώσουμε το λόγο στον Ηλία να τελειώσουμε με τους... Έλα. Λοιπόν, αναφορικά με τις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές προκύψουν, ποια θα είναι η στάση της πλαίσιας ελευθερίας. Και εάν συμμερίζεσαι... Αναφορικά... Με τις επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Και σχετικά με το, με το συγκεκριμένο αφήγημα, κύριε Κωνσταντοπούλη, το οποίο, στο οποίο παραμένετε συνεπής και το οποίο είχε και το κυβερνών κόμμα πριν το 2015, συμμερίζεστε ότι ο κόσμος ο οποίος είχε ταχθεί τότε στο αντιμνημονιακό μπλοκ είναι προδομένος, ενδεχομένως να έχει χάσει και την ελπίδα του ότι μπορεί κάτι να αλλάξει και ότι υπάρχει μια αλλαγή κρίση. Σε σχέση με τις εκλογές έχουμε εξ αρχής πει ότι η Πλεύση Ελευθερίας ιδρύθηκε ως κίνημα αλλά και ως κόμμα προκειμένου να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση. Είμαστε λοιπόν σαφείς σε σχέση με το γεγονός ότι και στις εκλογές θα κατέβουμε και την ψήφο και την εμπιστοσύνη των πολιτών θα διεκδικήσουμε. Και αυτό το κάνουμε ως δημοκρατική ευθύνη και καθήκον μας. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και αυτός είναι ο λόγος που πήρα την πρωτοβουλία αυτή. Ως προς την ψυχολογία των πολιτών, είναι δεδομένο ότι αυτό το οποίο συνέβη ήταν το στοχευμένο αποτέλεσμα της αναβαθμισμένης στρατηγικής του σοκ. Ο Τσίπρας που ενσάρκωνε την ελπίδα, την υπεράσπιση της δημοκρατίας, του λαού και της αξιοπρέπειας, ανέλαβε το ρόλο να επιτεθεί στο λαό, στην κοινωνία, να παραβιάσει τη δημοκρατία και να επιβάλλει τα μνημόνια που ο ίδιος θα ανέτρεπε. Αυτό προκάλεσε τεράστια σύγχυση, τεράστια θλίψη, τραύμα κοινωνικό και συλλογικό, από το οποίο όμως πρέπει η κοινωνία και ο λαός να εξέλθει όρθιος, διεκδικώντας, μη συγχωρώντας, γιατί μιλάμε για μία προδοσία από αυτές που άλλοι δεν έχει γνωρίσει η δική μας η γενιά και που νομίζω ότι ολόκληροι λαοί και ολόκληρες διαδρομές δεν έχουν γνωρίσει στην ανθρώπινη ιστορία. Ο λαός και οι πολίτες οφείλουν πρώτα απ' όλα στον εαυτό τους να διεκδικήσουν. Και η δική μας ενεργοποίηση και κινητοποίηση δεν είναι για να τους ενθαρρύνουμε να ψηφίσουν την πλεύση ελευθερίας ή εμένα. Είναι για να τους ενθαρρύνουμε πρώτα απ' όλα να εμπιστευθούν τις δυνάμεις τους και να διεκδικήσουν. Και να δημιουργήσουμε όλοι μαζί
από την αρχή το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό θα γίνει. Ευχαριστώ. Αριστερά, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να κατεβεί στις επόμενες εκλογές κατακαιρματισμένη, δηλαδή μικρές αριστερές εξοκοινοβουλευτικές δυνάμεις, ή πλέον μετά την παραβή του Τρίτου Μνημονίου εκτιμάται και το νέο τοπίο πολιτικό που δημιουργείται, εκτιμάται πως πρέπει να δημιουργηθεί, να συγκροτηθεί ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ? Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγκροτηθεί ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτό το τρομακτικό λάθος να πιστέψει κανείς ότι υπάρχει οτιδήποτε άλλο πλην μιας ενεργού ζώσης και διεκδικούσας κοινωνίας που μπορεί να σώσει την ίδια την κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σαφές για μας ότι η υπόθεση της απελευθέρωσης δεν είναι υπόθεση στενά της αριστεράς, είναι υπόθεση του λαού και των πολιτών. Η υπόθεση της απελευθέρωσης δεν περνά μέσα από τη δικαίωση της αριστεράς, περνά μέσα από τη δικαίωση και την υπεράσπιση της κοινωνίας και βεβαίως θα έλεγα ότι θα πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός πια στο ποιοι είναι οι πολιτικοί χαρακτηρισμοί που αποδίδονται σε ποιες δυνάμεις όταν υπάρχει μία τόσο μεγάλη προδοσία και τέτοια απόσταση από κάθε τι αριστερό ιδεολογικά που όμως διαπράχθηκε από πρόσωπα προερχόμενα από τα σπλάχνα της αριστεράς όπως ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο σημερινός Πρόεδρος της Βουλής και μια σειρά από άλλα διαβλητά και παντελώς ανεπίληπτα πρόσωπα που δυστυχώς κυβερνούν τη χώρα αυτή τη στιγμή κατ' εντολήν των δανειστών. Θα σας έλεγα τέλος ότι η συζήτηση περί κατακαιρματισμού είναι μια πολύ παλιά συζήτηση που δεν αφορά ούτε τις νέες γενιές, ούτε τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας. Αυτό που εμάς μας αφορά, μας απασχολεί και μας ενεργοποιεί είναι ο πολλαπλασιασμός των δυνάμεων και η ενεργοποίηση των κοινωνικών και κινηματικών δυνάμεων και των αριστερών και των δημοκρατικών και των ριζοσπαστικών και των πατριωτικών δυνάμεων και κυρίως όλων εκείνων των ανθρώπων που δεν έβαλαν ποτέ το κεφάλι τους κάτω από τη στέγη και το καπέλο κομματικών σχηματισμών, αλλά διεκδίκησαν θαρετά ελευθερία, δημοκρατία και αξιοπρέπεια με το πιο περίτρανο και με το πιο περήφανο τρόπο στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Έλεξε. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι στα άμεσα σχέδια της βουλευτής της ελευθερίας να αναδείξει το παράδειγμα της Ισλανδίας. Παράδειγμα να επισκεφτεί το νησί και να μιλήσει με τους ανθρώπους που αποτελούν παράδειγμα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τόσο η Ισλανδία όσο και ο Ισημερινός βρέθηκα πριν από λίγες μέρες στην Γαλλία με τον τέως πρόεδρο του Ισημερινού, τον Ραφαέλ Κορέα. Τόσο η Ισλανδία όσο και ο Ισημερινός όσο και άλλες χώρες όπως είναι η Αργεντινή, όπως είναι αποτελούν παραδείγματα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε πολύτιμα συμπεράσματα και πολύτιμα μαθήματα και όπλα. Από την άλλη πλευρά, φυσικά, η περίπτωση της Ελλάδας θα σας έλεγα ότι είναι η πιο κραυγαλαία περίπτωση παράνομης υπερχρέωσης. Έχουμε δηλαδή πολύ περισσότερα όπλα και επιχειρήματα και από αυτά που είχε ο Ισημερινός και από αυτά που είχε η Ισλανδία και είναι υποχρέωσή μας να τα ενεργοποιήσουμε. Το παράδειγμα της Ισλανδίας θα σας έλεγα ότι αποδεικνύει τη σημασία των νομικών ενεργειών, αποδεικνύει τη σημασία των νομικών επιχειρημάτων, γιατί αυτά αποτέλεσαν τη βάση
και για να μην αναδεχθεί το κράτος το χρέος των τραπεζών, αλλά και για να μην αναδεχθούν οι πολίτες τις υπέρογγες συνέπειες παράνομα συνηθέντων δανείων με ξένες τράπεζες. Θα σας έλεγα επίσης ότι ο σημερινός αποτελεί ένα πάρα πολύ σοβαρό παράδειγμα και την απόδειξη ότι όλη η ρητορία περί του κοινού νομίσματος που εμποδίζει τη διαγραφή του χρέους ή την ανάκαμψη είναι ψευδής και απατηλή. Ο Ισημερινός έχει ως νόμισμα όχι απλώς ένα κοινό, ένα ξένο νόμισμα. Ο Ισημερινός έχει ως νόμισμα το δολάριο. Και παρόλα αυτά έκανε στάση πληρωμών. Και παρόλα αυτά αρνήθηκε να αποπληρώσει το χρέος. Και παρόλα αυτά διέγραψε το 70% του χρέους που διεκδικούσαν από την χώρα αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι η ερώτησή σας είναι πολύ εύστοχη και στην ουσία της. Πρέπει να αντλήσουμε μαθήματα, διδάγματα και πληροφορίες και στοιχεία από τα παραδείγματα αυτών των χωρών. Έχουμε ήδη επαφές και στον Ισημερινό και στην Ισλανδία. Και βεβαίως, ναι, αυτό θα ενταθεί και θα αποκτήσει και άλλα χαρακτηριστικά. Εγώ άλλωστε είναι γνωστό ότι εδώ και 2 χρόνια βρίσκομαι σε όλο τον κόσμο με ανθρώπους οι οποίοι από τη μία πλευρά στηρίζουν τον αγώνα των Ελλήνων και του ελληνικού λαού και από την άλλη αποτελούν φάρους και παραδείγματα στις χώρες τους για αυτήν την ευθυτενή αξιακή στάση.